Επιστρέφουμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην Ηλιούπολη από διαρρήξεις και κλοπές. Κρούσματα που τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο και φυσικά αναζητούν επίσης ασφάλεια και αστυνόμευση, όπως σε πάρα πολλές περιοχές που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Θυμίζουμε άλλωστε ότι οι εκπρόσωποι των αστυνομικών έλεγαν για τις βραδινές ώρες στη διάρκεια της πανδημίας με την απαγόρευση κυκλοφορίας ότι μόνο αυτά τα περιστατικά ήταν που σημειώνονταν. Τώρα βλέπουμε όμως ότι συνεχίζουν δυστυχώς με εντατικούς και όλους ρυθμούς. Μόλις πέσει το σκοτάδι, σπίτια και καταστήματα στην οδό Ρεοκάστρου, στην Άνω Ηλιούπολη, γίνονται στόχος των διαρρηκτών. Σπάσε τη Ζαμαρία, πήραν τα κέρματα, 20 ευρώ, η Ζαμαρία κάνει 70 ευρώ. 10 φορές έγινε. Κουραστήκαμε να φέρουμε το τζαμπζί. Συνέχεια τα βράδια εδώ πέρα από το που είναι κλειστά τα ωράρια. Περνάνε, σπάνε τζαμαρίες, αστυνόμευση δεν γνωρίζω, οι άνθρωποι εντάξει κάνουν δουλειά τους, τρέχουν παντού. Έχει ανέβει λίγο η εγκληματικότητα. Τα περιστατικά διαρρήξεων κυκλοπών είναι πολλά και οι δράστες καταφέρουν να αποσπάσουν τη λία τους. Ακόμα εμείς δεν έχουμε πέσει θύμα, αλλά η γειτονιά έχει πολλά κρούσματα. Οπότε προστατευόμαστε όσο μπορούμε. Συναγερμό και ό,τι βγει. Έχει πολλά κρούσματα στη γειτονιά πάντως. Παραπάνω, παρακάτω, ασφάλεια και όπου μπορέσουμε να προστατευτούμε. Από ό,τι ακούω, κλέβουνε παντού. Τις πράσεις κλέψανε ένα φίλο με το αμάξι, το βρήκε πάνω στο παλιόκασο, το πήρα τα στερεοφορικά του. Δύο καταστήματα έχουν ανοίξει, σπάσανε τις τζαμαρίες. Τώρα κάτι άλλο δεν έχουμε ακούσει. Σπάσανε την πόρτα το βράδυ, μπήκανε μέσα, πήρανε το ταμείο, τα ό,τι είχε χρήματα μέσα στο ταμείο, σπάσανε το γραφείο, τα συρτάρια, πήρανε ένα φάκελο, κάνανε μέσα ό,τι ζημιά μπορούσαν και φύγανε. Πριν από χρόνια, η απομάκρυση του αστυνομικού τμήματος προκάλεσε προβλήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Κανονικά, με κλειδί, μπήκανε μέσα, ενώ ήμουν μέσα. Τις είδα μπροστά μου, φοβήθηκα. Τις έδιωξα, φώναξα στην οικοδομή, βγήκανε, φύγανε. Η αστυνόμευση είναι πολύ σημαντική. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, εννοείται. Απλά λόγω ότι το βράδυ δεν κυκλοφορεί κανείς, δεν κυκλοφορεί και αυτοκίνητο κανένα πεζός. Και έτσι γίνεται. Εκμεταλλεύονται το σκοτάδι, εννοείται. Ναι. Σε γενικές γραμμές δεν είναι έτσι όπως αναφέρουν τα πράγματα. Υπάρχει σοβαρή επιτήρηση και από την αστυνομία και από τη δημοτική αρχή του Δήμου. Και εντάξει, λίγο σε εμφανείς καταστάσεις τα πράγματα είναι θετικά. Τώρα το τι γίνεται το βράδυ για τα περαιτέρω δεν έχω άποψη. Αλλά γενικά υπάρχει επιτήρηση και από την αστυνομία και έλεγχος. Οι περιπολίες των αστυνομικών συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Ωστόσο, οι διαρρήξεις και οι κλοπές συνεχίζονται και κατά διαστήματα παρουσιάζεται έξαρση των κρουσμάτων. Στη Νέα Καλλικράτεια τώρα τα εμπορικά καταστήματα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες λειτουργούν κανονικά, αλλά δεν βλέπουν τουρίστες όπως ήταν άλλες χρονιές αυτή την περίοδο. Τουλάχιστον τα Βαλκάνια κατέβαιναν από νωρίς σε περιοχές όπως είναι η Νέα Καλλικράτεια. Ευελπιστούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα τζιράρουν τα εμπορικά καταστήματα από την τουριστική κίνηση. Απόγνωση, αγωνία, αβεβαιότητα. Έτσι ακριβώς αισθάνονται δεκάδες καταστηματάρχες στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να ανοίξουν τα μαγαζιά τους μετά την πολύμηνη καραντίνα, όμως με απογοήτευση βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Με ό,τι έχουμε περνάμε, κανένας δεν σε ρωτάει. Αυτοί μας κλείσανε, αλλά δεν βοηθηθήκαμε όσο έπρεπε. Και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα κοιτάξετε την Καλλικράτεια προς τα κάτω, δεν θα δείτε κόσμο. Όπως δηλώνουν γεμάτοι παράπονο, η αγορά της περιοχής στενάζει. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν βγαίνει για να ψωνίσει. Λίγο η κακή ψυχολογία, λίγο ο φόβος του κορονοϊού και πολύ περισσότερο το άδειο πορτοφόλι. Βλέπετε, έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Φοβούνται. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει και διάθεση μάλλον με όλα αυτά. Έχει πέσει πολύ η ψυχολογία του κόσμου. Ακόμα κόσμος δεν βγήκε ακόμα. Δεν έρχεται κόσμος, καταλάβατε. Με παράπονο, οι καταστηματάρχες τονίζουν πως είναι αναγκασμένοι να κρατούν ανοιχτά τα μαγαζιά τους για 12 ή και 13 ώρες τη μέρα, με το τζίρο τους όμως τις περισσότερες φορές να είναι μηδαμινός. Τίποτα. Δουλειά δεν υπάρχει. Τα λειτουργικά έξοδα είναι μεγάλα και ο κόσμος δεν μπορεί να τα αποξέρθει στις υποχρεώσεις του.
Μόνη τους ελπίδα, όπως τονίζουν, είναι η έλευση των τουριστών τις αμέσως προσεχείς ημέρες, γεγονός που θα τονώσει την αγοραστική κίνηση και θα δώσει βαθιές οικονομικές ανάσες σε όλους τους επαγγελματίες. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, περιμένουμε μόνο τον τουρίστα. Μόνο αν έρθει ο τουρίστας, τότε θα σωθούμε. Περιμένετε πώς και πώς. Περιμένουμε. Όλος ο κόσμος περιμένει, όλη η Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό που λένε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο για να αλλάξουν τα δεδομένα από το να περιμένουν. Έχουν οπλιστεί με υπομονή και πιστεύουν ότι η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί γρήγορα. Τώρα πάμε να δούμε τις αντιδράσεις που έρχονται σε σχέση με την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας. Φαίνεται τελικά πως δεν υπάρχει οριστική απόφαση για την πράσινη λίστα της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή, ποιες περιοχές θα ενταχθούν στη λίστα της με το άνοιγμα της χώρας, της δραστηριότητας, να μπορούν οι τουρίστες να μεταβούν για να κάνουν τις διακοπές τους. Εδώ παίζεται ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει ο Βρετανικός τύπος, που είχε δημοσιεύσει όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα, ήταν και η Ελλάδα ανάμεσά τους. Τώρα όμως το BBC μεταδίδει πληροφορίες σήμερα πλέον ότι αυτό το σχέδιο μπαίνει στον πάγο. Όλα δείχνουν, σύμφωνα με το BBC, πως δεν θα προσθεθούν τελικά καθόλου νέες χώρες ή περιοχές στην πράσινη λίστα της Μεγάλης Βρετανίας. Ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα κάποιες χώρες να αφαιρεθούν από την πράσινη λίστα, ενώ αναμένεται να υπάρξουν προσθήκες χωρών στην κόκκινη λίστα. Η πλήρης λίστα των χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι σήμερα ή αύριο το πολύ από τον Υπουργό Μεταφορών της Βρετανίας και αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα υπήρξε πλήθος δημοσιευμάτων από βρετανικά ΜΜΕ ότι θα ανάψει το πράσινο φως για τουλάχιστον 5 ελληνικά νησιά. Ήταν η Κεφαλονιά, η Κόση, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, ίσως και η Κέρκυρα, Λέσβος και Ρόδος. Η Μεγάλη Βρετανία το Μάιο απελευθέρωσε τα ταξίδια σε 12 χώρες του εξωτερικού, με την Ελλάδα αρχικά και την Ισπανία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να μένουν εκτός, όπως είχε ανακοινωθεί. Τώρα φυσικά θα δούμε τι απόφαση θα ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ. Είναι κρίσιμο βέβαια το να έχουμε τουρίστες από την Ελλάδα. Πάμε τώρα πάλι στα περιβαλλοντικά, καθώς ο ΟΠΚΑΘ, όπως θα μας πει ο κύριος Χρήστος Ράμος, ο πρόεδρος του, ετοιμάζει σειρά πρωτοβουλειών και εκδηλώσεων για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος. Κύριε Ράμο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιλής και στους τηλεθεατές σας. Δεν είναι μόνο το έργο που επιτελείται σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, κύριε Ράμο. Πού θα εξορμήσετε και με ποια ομάδα σας για το επόμενο τριήμερο? Σωστά. Καλά τα λέτε. Έχουμε μια μεγάλη... μια μεγάλη περιβαλλοντική δράση αυτό το διήμερο, μιας και το Σάββατο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο με μέλη της ομάδας μας στο Δήμο Θερμαϊκού. Θα καθαρίσουν την παραλία μαζί με μια πρωτοβουλία του Δήμου του Θερμαϊκού εδώ πέρα και με άλλες εθελοντικές ομάδες. Την Κυριακή στις 6 του μηνός το τμήμα diving της ομάδας, οι δίτες μας δηλαδή, θα βουτήξουν στα δύο λιμάνια των νέων επιβατών και του Αγγελοχωρίου για να καθαρίσουμε τα λιμάνια μας από μέσα, από ό,τι μπορεί να περιέχει ένα λιμάνι, παλιά λάστιχα, ποδήλατα, καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ πράγμα μέσα. Και την ίδια μέρα ταυτόχρονα η βάση ετοιμότητας του Κιλκής, μαζί με τον Δήμο, με την περιφερειακή νότα του Κιλκής, θα καθαρίσουν τη λίμνη Δοϊράνη στις Μουργές. Τα λιμεναρχεία θα σας βοηθήσουν, κύριε Ράμο, θα είναι κοντά σας? Πάντα τα λιμεναρχεία είναι αρρωγός και είναι κοντά μας, μα για να κάνουμε τέτοια ενέργεια πάντα παίρνουμε άδεια τις κρατικές αρχές. Θέλουμε τα χαρτιά μας, είναι επιστοποιημένοι δίτες, οπότε μπορούμε να επιχειρήσουμε κανονικά. Σας κάνει εντύπωση το τι μπορεί να κρύβει ο βυθός σε μια θάλασσα? Τα πάντα. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Ό,τι κρύβει η γη, κρύβει και η θάλασσα. Να φανταστείτε, πριν 3 χρόνια την είχαμε ξανακάνει αυτή την ενέργεια και είχαμε βγάλει από, να φανταστείτε, από ρόδες με τρακτέρ, με ρόδες αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτες, πατίνια ηλεκτρικά, παγκάκια. Πολλά, πολλά πράγματα, πολλά. Φέτος πιστεύω ότι είναι λίγο πιο καθαρά λόγω της πανδημίας που δεν είχε κόσμο έξω, αλλά εμείς θα το κάνουμε όπως και να έχει. Μάλιστα, για να είναι έτοιμες και καθαρές οι ακτές και οι παραλίες. Οπωσδήποτε. Ούτως ή άλλως φέτος ο Δήμος Θερμαϊκού, λόγω της κρίσης, περιμένει πολύ κόσμο. Έχουμε οργανωθεί πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και από καθαριότητα και από αναπογοσώστες και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο Δήμο μας, γιατί πραγματικά είναι στολίδι. Να πάρει και την γαλάζια σημαία πίσω από ποταμό της επανομής, κύριε Ράμο, είναι μεγάλο θέμα.
Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες που μας έχουν στερήσει. Πιστεύω όμως οι ενέργειες του Δήμου είναι άμεσες και θα ξαναρθεί στη θέση της. Με τόσο μεγάλη ευαισθητοποίηση που υπάρχει από πολλούς εθελοντές, κύριε Ράμου, πραγματικά είναι απορίας άξιων το ποιοι είναι τελικά αυτοί που ρυπαίνουν, που βρωμίζουν τις θάλασσές μας και τις περιοχές μας. Εμείς βλέπουμε ότι βλέπουμε τη μέρα. Δυστυχώς το βράδυ γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πάνε στην παραλία, πάνε στο λιμανάκι, κάθονται και δυστυχώς πετάνε πράγματα. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις, δεν μπορείς να τα αστυνομεύσεις και ρίχνουν δυστυχώς πράγματα. Πολλά, πάρα πολλά. Η εμπειρία μας λέει ότι θα βγάλουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχουμε και ζητήσει και τη βοήθεια του Δήμου. Θα είναι τη Δημαρχία Καθαριότητας και τη Δημαρχία Αθλητισμού. Θα φέρουν και κόσμο και ειδικά μηχανήματα του Δήμου με αρπάγες για να πάρουμε τα πολύ βαριά υλικά που θα μπορέσουμε να βγάλουμε. Περίπου πόσα άτομα θα είστε και, και το Σαββατοκύριακο σε όλα τα σημεία που μας περιγράψατε, συνολικά δηλαδή. Αν υπολογίσουμε και τη βάση ετοιμότητας του Κιλκής, όλοι μαζί θα είμαστε γύρω στα 40 με 45 άτομα. Μάλιστα. Αρκετά μεγάλη δυναμική λοιπόν για να πετύχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, κύριε Ράμου, που το ευχόμαστε φυσικά. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα σας πω, μια και το αναφέρετε, ότι από την Δευτέρα έχουμε και μια εξαφάνιση ενηλίκου στη Χαλκιδική, στο Νεοχώρι. Καθημερινά είναι η βάση ετοιμότητας Χαλκιδικής εκεί πέρα και το Σαββατοκύριακο με ειδική ομάδα πάλι θα ανέβουμε να βοηθήσουμε σε έρευνες, γιατί ένας άνθρωπος είναι έξω και υποφέρει. Και μακάρι να μπορέσουμε να το βρούμε. Οπότε οι δράσεις μας είναι παράλληλες. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνουμε περιβαλλοντολογικά, αλλά το κομμάτι του εθελοντισμού έχει πολλά, πολλά ανοίγματα. Η τελευταία εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι βρέθηκε το καπέλο του μόνο. Βρέθηκε το καπέλο του σε μια καλύβα των κυνηγών. Αυτό είναι και το αρχικό σημείο. Σήμερα έχω μάθει ότι που ήταν τα παιδιά πάνω με ενημερώσει ότι πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας με θερμική κάμερα. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα επειδή έχει πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Είναι καλοκαίρι, βλέπετε. Mm-hmm. Και αύριο θα επιχειρήσουμε έφυπη με δύο άλογα, ειδικά άλογα που έχουμε κάποιοι φίλοι στην ομάδα και με ειδικά σκυλιά, μπας και μπορέσουμε και βγάλουμε μια άκρη. Σε σημεία που δεν μπορεί να πάει άνθρωπος ή αυτοκίνητο. Καλή σας δύναμη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή δύναμη σε εσάς και καλή επιτυχία στην έρευνα για να βρεθεί ο άνθρωπος, κύριε Ράμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Καλή επιτυχία και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Οι εθελοντές δεν σταματούν βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο με αφορμή αυτή την ημέρα. Οι δράσεις που γίνονται μπορεί να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις υπόλοιπες μέρες, γίνονται όμως κανονικά και έχουν σοβαρά αποτελέσματα. Οι Cleaning Guns λοιπόν, που είναι μια πολύ δυναμική ομάδα, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, καθαρίζουν τα πάρκα, τα παγκάκια, διάφορα σημεία και όπου εντοπίζουν κάτι βρώμικο, κάτι που προσβάλλει την καθημερινότητά μας σε κοινόχρηστους χώρους. Παρεβαίνουν. Είναι νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά και αυτό είναι το πολύ σημαντικό της υπόθεσης όπως θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ. Καθαρίζουμε το περιβάλλον. Γιατί είναι το σπίτι μας. Cleaning Guns! Αυτοί είναι οι hooligans της καθαριότητας και επεμβαίνουν όπου υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια. Πρόκειται για την ομάδα The Cleaning Guns, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Παναγιώτη Μοσχίδη, ενός νεαρού με περιβαλλοντικές ανησυχίες, ο οποίος αμέσως μόλις τελείωσε το σχολείο του, αποφάσισε ότι θα καθαρίσει το πάρκο της γειτονιάς του. Πήρα μια μέρα γάντια και σακούλα το καλοκαίρι και ήρθα σε αυτό το πάρκο που είμαστε εδώ πέρα για πρώτη φορά, στο το οποίο καθάρισα. Μετά το δημοσίευσα στα social media, τα προσωπικά μου και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά να με ακολουθεί και άλλος κόσμος, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ εννοείται και τον καθένα που έρχεται και βοηθάει. Οι Cleaning Guns έχουν διοργανώσει περισσότερες από 30 δράσεις μέχρι σήμερα και έχουν μαζέψει πάνω από 50.000 λίτρα σκουπιδιών. Έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 30 δράσεις οργανωμένες και με περισσότερα άτομα και με λιγότερα άτομα και τα αποτελέσματα είναι υπερβολικά πολλά, δηλαδή σε σκουπίδια είναι πάνω από 50.000 λίτρα και εννοείται πολλά ογκώδη όπως καναπέ είχαμε βρει, προφυλακτήρα, αυτοκινήτου, καρέκλες, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στην ομάδα συμμετέχουν άτομα νεαρής ηλικίας, η πλειοψηφία των οποίων είναι κάτω των 18 ετών. Δεν είμαστε συγκεκριμένα άτομα, αλλά είναι ανοιχτή ο καθένας. Κάθε εβδομάδα μπορεί να αλλάζουν τα άτομα, η ηλικιακή ομάδα των ατόμων. Το εντυπωσιακό είναι ότι απαρτίζεται κυρίως από νέα άτομα, τα οποία έχουν την ίδια ενόχληση προς όλη την κατάσταση που βλέπουν. Το μικρότερο μέλος της ομάδας μας είναι 12 χρονών.
Και πολλές φορές βλέπουμε ακόμη και μαμάδες, παιδιά, που τα παιδάκια τους με το ζόρι να είναι 4-5, που έρχονται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια και είναι πολύ εντυπωσιακό. Οι Clinigans ενημερώνουν τους εθελοντές και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε πολίτη με ευαισθησία προς το περιβάλλον. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Κετικίδη από το Νοσοκομείο Γεννηματάς, εκτελεστικός γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Κετικίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σταθμού σας. Κύριε Κετικίδη, να ξεκινήσουμε το εξής. Η υπόθεση που είδε το φως δημοσιότητας με την αναισθησιολόγο που βρέθηκε να είναι θετική σε κορονοϊό, είναι γνωστή και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις μάλιστα. Να ξεκινήσουμε το εξής για να δούμε λίγο τουλάχιστον σε τι κατάσταση είναι το υπόλοιπο προσωπικό τώρα που μιλάμε και αν έχει μπει τουλάχιστον φρένο στη διασπορά μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι έχουν ελεγχθεί όλοι, σωστά? Ναι, από την πρώτη στιγμή γίνεται εθνηλάτηση στους συναδέλφους που ήταν η υπηρεσία μαζί της και είχαν έρθει σε επαφή μέχρι στιγμής, μέχρι χθες δηλαδή που ξέρω, που γνώριζα και σήμερα δηλαδή που μιλήσαμε με κάποιες νοσηλιατρίες, όλα τα τεστ είναι αρνητικά. Άρα δεν υπάρχει θέμα τώρα που μιλάμε μέχρι στιγμής, κύριε Κετικίδη, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι, ναι, και με τη συνάδελφο γιατρό που ήρθα σε επαφή δεν έχει κανένα σύμπτωμα, είναι ασυμπτωματική μέχρι στιγμής. Και καλά στην υγεία της θέλουμε να πιστεύουμε. Ναι. Τώρα να δούμε και όλα τα υπόλοιπα που αποτέλεσαν και αντικείμενο αντιπαράθεσης ίσως στις προηγούμενες ώρες, κύριε Κετικίδη. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ναι. Λοιπόν, 30 Μαΐου το προηγούμενο μήνα, ημέρα Σάββατο, το νοσοκομείο είχε γενική εφημερία. Η συναδέλφισα μαζί με άλλους δύο ειδικούς ανησιολόγους είχαν υπηρεσία στο νοσοκομείο, σημέρευαν. Στο πρωινό ωράριο, γύρω στο μεσημέρι, αισθάνθηκε μια διαθεσία, ένα πονοκέφαλο. Συμμετείχε σε χειρουργείο, για να είμαστε ακριβείς. Έτσι. Πήγε στην Επιτροπή Λοιμόξεων, έκανε το τεστ rapid, βγήκε θετικό, έδωσε και τεστ μοριακό, δείγμα για μοριακό έλεγχο και αποχώρησε από την υπηρεσία. Στη συνέχεια το προσωπικό απομόνωσε την αίθουσα, την έκλεισε, μπήκε μέσα το μηχάνημα για να γίνει η απολύμανση και συνεχίστηκαν τα χειρουργεία στις άλλες δύο αίθουσες που υπάρχουν μέσα στο χώρο των χειρουργείων της, στην πτέρυγα που είναι τα παιδιατρικά και η ορθοπαιδική. Αυτά είναι τα χειρουργεία που λειτουργούν σήμερα στο νοσοκομείο, γιατί τα μεγάλα χειρουργεία που είναι στο παλιό κτίριο έχουν δεσμευτεί ως κλίνες ΜΕΘ. Προχώρησε η χνηλάτηση σε όλους τους συναδέλφους. Δεν έχουμε κάτι. Και στον ασθενή του χειρουργείου, φαντάζομαι. Ορίστε. Και στον ασθενή του χειρουργείου της ημέρας. Ναι, εννοείται και στον ασθενή του χειρουργείου. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κάτι ανησυχητικό, είναι όλα αρνητικά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η συνάδελφός σας ήταν επικουρική, κύριε Κετικίδη. Είναι επικουρική? Ναι, ήταν επικουρική. Προσλήφθηκε γύρω στον Οκτώβριο στο δεύτερο κύμα που είχαμε εμείς εκεί στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι γνωρίζω και μου εκμυστηρεύτηκε και η ίδια, αλλά το έχουν πει και κάποιοι άλλοι, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν εμβολιάστηκε λόγω αυτού. Ναι, δεν εμβολιάστηκε. Προβλέπετε κάτι συγκεκριμένο? Και τηρούσε, από ό,τι έμαθα από τους συναδέλφους, τηρούσε πολύ αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ήταν πολύ υπεύθυνο άτομο. Τώρα βρέθηκε θετική. Εντάξει, δεν θα τη στοχοποιήσουμε και δεν θα ξεκινήσει ανθρωποφαγία μεταξύ μας. Σαφώς και όχι. Απλά θέλω να ρωτήσω εγώ τι ακολουθείτε συνήθως στη διαδικασία των επικουρικών όσον αφορά τους εμβολιασμούς, κύριε Κετικίδη. Δηλαδή έπρεπε Κοιτάξτε, να έχει προβλεφθεί κάτι από το Υπουργείο Υγείας? Εγώ το έχω πει αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό το περιστατικό δημόσια, ότι τον Μάρτιο και Απρίλιο το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε κάποιες χιλιάδες προσλήψεις επικουρικών συναδέλφων στα δημόσια νοσοκομεία, ναι, σε διάφορες ειδικότητες. Έτσι, στο δικό μου το νοσοκομείο που εργάζομαι είναι 61 άτομα καινούρια. Αυτά εφόσον έβγαιναν οι υπουργοί και μιλούσαν για υποχρεωτικότητα, αφήναν να εννοηθεί κτλ. Δεν θα έπρεπε, λέμε εμείς,
πριν την πρόσληψή τους, πριν αναλάβουν υπηρεσία, να κανονίσει, να προβλέψει το Υπουργείο ή κάποια υπηρεσία, τέλος πάντων, να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι και μετά να έρθουν να αναλάβουν ευθύνες. Γιατί δεν είναι μόνο οι γιατρός οι σημερινοί, είχαμε και άλλα δύο περιστατικά εργαζομένων από αυτούς που προσλήφθηκαν την άνοιξη του 2021 για ένα χρόνο συμβασιούχοι που βρέθηκαν θετικοί, ευτυχώς με ελαφρά συμπτώματα. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να γίνει επαρξία. Μπήκανε τώρα στη λίστα, για εμβολιασμό. 60 άτομα δεν μπορούν να εμβολιαστούν μέσα σε 2-3 μέρες, γιατί είναι και το εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί στο Γεννηματά, που εξυπηρετεί και πολίτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Γιατί πρέπει να εμβολιαστούν μέσα στο χώρο τους? Μέσα στο νοσοκομείο υπάρχει λειτουργεί εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου. Ναι, δεν μπορούν να πάνε να εμβολιαστούν αλλού. Ναι, θα πάνε με ηλικιακά. Έτσι. Όταν λέτε να πάνε αλλού, ποιοι να πάνε? Σε άλλο εμβολιαστικό κέντρο εννοώ. Οι επικουρικοί γιατροί θα εμβολιαστούν βάσει της ηλικιακής ομάδας όπου ανήκουν? Όχι, τώρα, δίνεται μια προτεραιότητα στους υγειονομικούς. Ναι. Από εκεί και μετά θα πρέπει, εμείς είπαμε ότι είναι χρέος ολωνών των υγειονομικών να εμβολιαστούν για να είναι ασφαλείς οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, γιατί είχαμε γεφρυνήσαμε και 29 θύματα υγειονομικού από το χώρο μας, 3.000 νοσήσανε, και να είναι και ασφαλή η νοσηλεία που παρέχουν και οι πράξεις που παρέχουν απέναντι στους ασθενείς. Αλλά από εκεί και μετά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιον συνάδελφο γιατί, για τον ΑΒ λόγο να πάει να κάνει το εμβόλιο. Υπάρχουν συνάδελφοι που νοσήσανε και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν γιατί εμφανίζουν υψηλά αριθμό αντισωμάτων. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν διάφορες παθήσεις, έχουμε βγάλει κατά καιρούς στοιχεία πόσοι συνάδελφοί μας είναι με αυτοάνοσα νοσήματα, οι οποίοι για τους λόγους υγείας, οι θεράποντες γιατροί δεν τους επιτρέπουν να κάνουν το εμβόλιο. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν έχουμε πλησιάσει στο 99% ας πούμε σαν προσωπικό υγειονομικό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υγείας κυρίαρχα στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Γι' αυτό και το ποσοστά είναι στο 82, 85, 87%. Το Υπουργείο είναι ικανοποιημένο από αυτά τα ποσοστά, να γνωρίζει το πρόβλημα που θέτετε εσείς τώρα, ναι, κύριε Κατοικίδη? Ναι, ο ίδιος ο Υπουργός, αν πάτε στις δηλώσεις που έκανε τελευταία για τα ποσοστά των εμβολιασμών στο υγειονομικό προσωπικό, κ. Κικίλιας, μίλησε για τέτοια νούμερα, πάνω από 82%. Και αναφέρθηκε και σε προβλήματα που έχουν αντισώματα αρκετοί συνάδελφοι που νοσήσανε, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να κάνουν. Αν να εμβολιαστούν, αν προσθέσετε και το καινούργιο προσωπικό που ήρθε μέσα και δεν πρόλαβε να εμβολιαστεί, δηλαδή ακόμη και την πρώτη δόση κάποιοι να κάνανε μετά από 15 μέρες, 20 από την πρόσληψή τους, η δεύτερη δόση θα καθυστερήσει, αν ήταν και AstraZeneca, έτσι. Σίγουρα αν ήταν AstraZeneca. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κετικίδη. Στο νοσοκομείο παρατηρείτε εσείς τα τελευταία 24 ώρα κάποια αποκλιμάκωση? Ναι, βλέπετε, ναι, μια βελτίωση? Έχει αποκλιμάκωση. Να σας δώσω χαρακτηριστικά. Η ΜΕΘ μας, η μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία δούλευε στα τέλη του 20 και αρχές του 21 με πληρότητα πάνω από το 100%, έτσι δεν προλάβαινε να βγάσει κρεβάτι και γέμισε, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Δεν έχει ούτε ένα ασθενή. Μάλιστα. Μακάρι να κλείσουν όλες αυτές για αυτόν τον σκοπό. Και άλλα νοσοκομεία στην πόλη, όπως είναι και ο Άγιος Παύλος και τα λοιπά, και στις κλινικές, στις απλές που έχουμε τα θετικά περιστατικά που δεν χρειάζονται διασωλήνωση, είναι ελάχιστα. Τα περισσότερα μετακινούνται στα νοσοκομεία αναφοράς που είναι το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κετικίδη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Επίσης, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θα ολοκληρώσουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.